Βρισκόμαστε στην εργατική λέσχη της Νέας Σμύρνης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, για να μιλήσουμε με μέλη της για τις δράσεις και δραστηριότητές της. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Ζέρβα, μέλος της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης δεν είναι μονοδιάστατη, έχει διαφορετικές πλευρές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φτιάχτηκε το 2011. Ήταν μια ανάγκη που υπήρχε τότε για τα προβλήματα που είχε ο κόσμος της εργασίας, οι άνεργοι, για μια μόνιμη δομή, την οποία θα μπορούσε να εκφράσει τα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Και ταυτόχρονα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι δηλαδή ένας εργατικός χώρος, ένα εργατικό κέντρο στη γειτονιά μας, που μπορεί ο καθένας εργαζόμενος ή άνεργος να απευθυνθεί για τις ανάγκες του, να από μια συμβουλή ως βοήθεια στον αγώνα για τα δικαιώματά του. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μόνιμη δομή ταξικής αλληλεγγύης. Κυρίως γιατί καταλαβαίναμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ανάγκη να αγωνιστούμε σήμερα για αυτό που μας λείπει, για αυτό που έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι άνεργοι μεταξύ τους να βρίσκονται σε μια σχέση αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης για να μπορούν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Έτσι λοιπόν είναι μια δομή ταξικής αλληλεγγύης και ταυτόχρονα είναι και ένας πολιτιστικός χώρος. Ένας πολιτιστικός χώρος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον κυρίαρχο εμπορευματικό πολιτισμό, αλλά προσπαθεί να δημιουργεί από τους ίδιους τους ανθρώπους, από τα ίδια τα μέλη του πολιτισμό. Από αυτή την πλευρά λοιπόν είναι ένας χώρος που έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις σε σχέση με την πρώτη διάσταση ως ένα εργατικό σωματείο, ένα εργατικό κέντρο καλύτερα. Ταυτόχρονα ως μια δομή ταξικής αλληλεγγύης είναι ένας χώρος που φιλοξενεί εδώ και έχει φτιάξει ιατρείο για τις ανάγκες των ανθρώπων που δεν εξυπηρετούνται μετά από όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει από τα μνημόνια και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Υπάρχουν μαθήματα για παιδιά λυκείου, των οποίων οι γονείς, άνεργοι, φτωχοί, μετανάστες δεν μπορούν να υποστηρίξουν σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αγωνιστές, καθηγητές, αλληλέγγυοι που κάνουν μαθήματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτά τα 5 χρόνια που λειτουργούμε έχουν περάσει πάνω από 250 παιδιά εδώ που έχουν βοηθηθεί και τα περισσότερα έχουν περάσει και σε σχολές που θέλανε. Τρόφιμα που μαζεύουμε για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μεγάλη βοήθεια στους πρόσφυγες και ειδικά στα κύματα προσφύγων που ήρθαν τα τελευταία 2 χρόνια με όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και ταυτόχρονα ένας πολιτιστικός χώρος. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια εποχή όπου οι άνθρωποι από όλη αυτή την πίεση που νιώθουν θα πρέπει να καταφέρουμε να απαντήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή κυρίαρχο στοιχείο είναι η κατάθλιψη στους ανθρώπους και ακριβώς αυτό προσπαθούμε με συλλογικό τρόπο και όχι ατομικό να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορες ομάδες. Έχουμε ομάδα παραδοσιακών χωρών, αριθμοί πάνω από 120 άτομα, σύγχρονου χορού, 3 θεατρικές ομάδες, χοροδία, έχουμε κινηματογραφική ομάδα. Και είμαστε ένας χώρος όπου οποιαδήποτε ιδέα έχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αφορά και τους υπόλοιπους, με μη εμπορευματικό τρόπο γίνεται πραγματικότητα. Πώς λειτουργείτε, πώς παίρνονται οι αποφάσεις? Ο χώρος είναι αυτοδιαχειριζόμενος και συνελευσιακός. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από τους άλλους. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, κάθε μήνα γίνεται συνέλευση η οποία αποφασίζει για τη λειτουργία και για τα πάντα που αφορούν τη λέσχη. Μια φορά το μήνα κάνουμε και συντονιστικό για τα πιο πρακτικά θέματα. Μέλος της λέσχης μας μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Εργαζόμενος, άνεργος, φοιτητής, συνταξιούχος, μαθητής. Κάποιος που δεν διαθέτει ή δεν διαχειρίζεται πλούτο και εξουσία. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις πολιτικές ή άλλες, υπάρχουν μόνο αξιακές. Εδώ δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι φασίστας, εθνικιστής, ρατσιστής ή σεξιστής. Κάποιος άνθρωπος δηλαδή που βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως κατώτερους ή ως διαφορετικούς. Είναι ένας χώρος που συναντιόνται όλοι οι άνθρωποι και κοινά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.
Ο Γιάννης Φραγκούλης, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη Ανάποδα και μέλος της εργατικής λέσχης Νέα Σμύρνη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Η εργατική λέσχη έχει στις δραστηριότητες της μέσα κάποια κομμάτια που αφορούν την κοινωνική αλληλεγγύη. Η εργατική λέσχη φτιάχτηκε με έναν βασικό σκοπό να επιδιώξει στον καιρό της κρίσης να συγκροτήσει ταξική αλληλεγγύη στην εποχή των μνημονίων, της απότομης φτωχοποίησης του κόσμου και των αναγκών που δημιουργήθηκαν σε αυτές τις ανάγκες. Από το κομμάτι των μεγαλύτερων ηλικιών που βρέθηκαν απομονωμένοι, αλλά και των νεότερων, οι οποίοι βρέθηκαν άνεργοι, να τους χρωστάνε λεφτά χωρίς ασφάλιση, και γι' αυτόν τον λόγο θεωρήσαμε ότι η ταξική αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι η σημαία μας, θα πρέπει να επιδιώξουμε να την συγκροτήσουμε και να την εκφράσουμε στην περιοχή. Σε θέματα εργατικά παρέχετε και κάποια βοήθεια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα προέκυψαν κάποιες ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, να διεκδικήσουν ένσημα, και μας απευθυνθήκανε και εμείς κάναμε αυτό που θεωρήσαμε πρωταρχική μας ανάγκη. Να τους βοηθήσουμε με κινητοποιήσεις, να βρούμε δικηγόρους εργατολόγους και να επιδιώξουμε να τους φέρουμε σε επαφή με τα σωματεία τους, έτσι ώστε να γίνει εργατική λέσχη ένα μικρό κέντρο αγώνα, ένα μικρό εργατικό κέντρο ουσιαστικό, όπου ο καθένας που θα έχει ανάγκη στην περιοχή να έρθει, να συζητήσει, να βοηθηθεί και να αποκτήσει τη συλλογικότητα η οποία λείπει αυτόν τον καιρό από τον χώρο εργασίας. Την ίδια στιγμή επιδιώξαμε αυτό τον κόσμο να τον ενισχύσουμε και σε αναζητήσεις που είχε διαφορετικές. Σε συζητήσεις που αφορούσαν τον πόλεμο, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, σε μια εποχή που κύματα μεταναστών και προσφύγων έρχονται εξαιτίας του πολέμου και των οικονομικών δυσχεριών που ζουν στις χώρες τους, άνθρωποι οι οποίοι το βιώνουν αυτό μέσα στην ίδια τους χώρα και που κατάγονται από οικογένειες προσφύγων από τη Μικρά Ασία και από άλλες περιοχές, να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να μπορέσουν όλοι μαζί να δώσουν τη μάχη για μια καλύτερη ζωή. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο που έχετε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, επιδιώξαμε να μαζέψουμε χρήματα και να αγοράσουμε φάρμακα, να έρθουν φάρμακα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να μας τα προσφέρουν, και επίσης γιατροί οι οποίοι προσφέρανε αφιλοκερδώς όλη την επιστημονική τους κατάρτιση για να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο. Κυρίως στην εργατική λέσχη παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας που είναι πάρα πολύ ακριβές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, όπως η κυρία Μάτσα, η κυρία Κατερίνα Μάτσα από το 18 Άνω, και από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, που βοηθάνε μαζί με τους συνεργάτες τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει μόνοι, δεν έχουν τη βοήθεια και που χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση για να σταθούν σε έναν κόσμο ο οποίος είναι αφιλόξενος, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την περίοδο. Πώς βοηθάει η πόλη ανάποδα την εργατική λέσχη? Η πόλη ανάποδα είναι κομμάτι της εργατικής λέσχης. Εδώ πέρα μέσα διαλυόμαστε ως πόλη ανάποδα και γινόμαστε μέλη της εργατικής λέσχης. Ως αντικαπιταλιστικό σχήμα πόλης επιδιώκουμε να ενισχύσουμε οποιαδήποτε διαδικασία που έχει την λογική του εργατικού αγώνα, του αντιπολεμικού αγώνα, του αγώνα για την περιοχή μας για καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερο τρόπο διαβίωσης, σε έναν Δήμο ο οποίος γίνεται επιχείρηση, που ξεχνάει τον πολίτη, που τον αφήνει στην άκρη με σκοπό το κέρδος, που παραμελεί τις κοινωνικές υπηρεσίες γιατί δεν έχει τη χρηματοδότηση ή γιατί είναι δεύτερη προτεραιότητά του, και που έχει την ανάγκη να βοηθήσει σε μια άλλου τύπου συλλογικότητα, να φτιαχτεί κάτι πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Η πόλη ανάποδα ενισχύει, παίρνει ιδέες η ίδια και επιδιώκει να προσφέρει και αυτή με τις δυνάμεις της σε όλες τις εξώστρεφες πρωτοβουλίες που παίρνονται σε αυτόν τον χώρο, είτε πολιτικές, είτε εργατικές, είτε και πολιτιστικές. Thank you.
Μαζί μας είναι ο Στέλιος Μαρίνης, μέλος της Εργατικής Λέσχης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η Εργατική Λέσχη έχει και το πολιτιστικό της κομμάτι. Ασφαλώς, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να έχει μια ποιότητα ζωής η οποία έχει να κάνει με το πνεύμα, με την ψυχή του, με αυτές τις ιδιότητες. Όμως και σε αυτό το τομέα, ο τρόπος με τον οποίο δρούμε έχει να κάνει με τις αρχές μας τις γενικότερες. Δηλαδή, είμαστε κατά του εμπορευματοποιημένου πολιτισμού. Αντίθετα, μιλάμε για τον πολιτισμό των από κάτω. Πώς εκφράζεται αυτό? Έχουμε μια χοροδία η οποία τραγουδάει τραγούδια ελληνικά, πολιτικά, κοινωνικά. Έχουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς. Έχουμε το σινεμά, το οποίο ίσως να ανεβήκατε και πάνω στην ταράτσα κάθε καλοκαίρι. Και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και μια πολύμορφη δραστηριότητα που έχει πάντα στο μυαλό της ότι ο άνθρωπος πρέπει να πλουτίζει τον εαυτό του με ουσιαστική γνώση και με συμμετοχή σε ό,τι κάνει και όχι να είναι καταναλωτής του πολιτισμού, αλλά δημιουργός. Πρόσφατα είχατε και τα εγγένεια της βιβλιοθήκης σας. Βεβαίως, έχουμε φτιάξει μια βιβλιοθήκη η οποία έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, χάρης στην προσπάθεια πάρα πολλών μελών, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλες μας τις δράσεις. Δεν υπάρχει ο ηγέτης, δεν υπάρχει ο ένας, είναι η πολλή, είναι η συλλογικότητα, είναι το σύνολο το οποίο παίρνει επάνω του και φέρνει σε πέρα στις δουλειές και από πλευρά σχεδιασμού και από πλευρά εκτέλεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Από την Εργατική Λέσχη Νέα Σμύρνη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.